You know a lot of Ξέρετε πολλά πράγματα για τον Κάλο, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μπορεί να είναι εδώ κάτω. Όταν κατεβείτε για πρώτη φορά είναι πολύ συναρπαστικό. Παρόλο που υπάρχει μόνο ένα τούνελ που είναι σκαμμένο, είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος. Το συγκεκριμένο τούνελ θα είναι το μέρος που θα αποθηκευτούν τα πυρηνικά απόβλητα της Φινλανδίας στις επόμενες δεκαετίες. Το 30% της ενέργειας αυτής της χώρας προέρχεται από τα πυρηνικά εργοστάσια. Ο αντιδραστήρας Olkiluoto 3 είναι υποκατασκευή, αλλά όταν ολοκληρωθεί θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ καλύτερο να αποθηκεύουμε τα πυρηνικά απόβλητα εκεί κάτω στα 450 μέτρα από ότι να τα βάζουμε όπως σήμερα σε προσωρινά μέρη αποθήκευσης στην επιφάνεια του εδάφους. Από όλο τον κόσμο προσπαθούν να δώσουν μακροχρόνιες λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά απόβλητα. Η λύση που προέκριναν οι Φινλανδοί για την τοποθέτηση των αποβλήτων έχει να κάνει με μια τρύπα στο έδαφος που έχει βάθος 450 μέτρα. Στα πόσα μέτρα υπάρχει το όριο? Υπάρχουν επίπεδα? Είναι στα 135. Τα απόβλητα απομονώνονται με ένα φράγμα μπετονίτη στις τρύπες απόθεσης. Στη συνέχεια γεμίζουν όλο το τούνελ με κολοϊδία άργυλο, εκεί που βρίσκονται τα απόβλητα μέσα στο τούνελ. Μετά κατασκευάζουν ένα τεράστιο τσιμεντένιο φράγμα από ενισχυμένο σκυρόδεμα. Και μετά φυσικά υπάρχουν 420 μέτρα σκληρής πέτρας από πάνω. Το υπέδαφος παρέχει συνθήκες όπου κάθε αλλαγή είναι αρχή και προβλέψιμη και δεν επηρεάζεται καθόλου από τις συνθήκες ή τις αλλαγές που συμβαίνουν στην επιφάνεια. Σε αυτό το τούνελ επίδειξης γίνονται διαρκώς έλεγχοι για να δουν οι επιστήμονες πώς η πέτρα αντιδρά στην υψηλή θερμότητα που θα απελευθερώσουν τα πυρηνικά καύσιμα. Ως γεωλόγος θα εμπιστευτώ το φινλανδικό υπέδαφος που έχει ηλικία αρκετών χιλιάδων εκατομμυρίων ετών. Θέλω να πω στον κόσμο ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας μειώνονται εξαιρετικά γρήγορα. Δεν ρωτούν γι' αυτό. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι υπάρχει εδώ μια ορολογιακή βόμβα που την κρύβουμε για εκατομμύρια χρόνια. Σε 400-500 χρόνια, ας πούμε, το επίπεδο ραδιενέργειας θα είναι τόσο χαμηλό, ώστε θα μπορούμε να πάρουμε αυτά τα υλικά και να τα βάλουμε στην άκρη, στη γωνία, στο σαλόνι μας. Θα εκπέμπουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας. Αλλά αν αναφερθούμε σε μια μακροχρόνια κλίμακα, υπάρχει ο χρόνος για να πέσουν αυτά τα ποσοστά. Αλλά δεν μιλάμε τότε για επικίνδυνα υλικά.